Κύριε εκπρόσωπε τη Ιερά Μητρόπολη Κορυφή, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, αξιότιμοι εκπρόσωποι τη περιφέρεια Πελοποννήσου, αξιότιμοι κύριε Δήμαρχε, αγαπητά μέλη. Θα ήθελα εκ μέρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, να σα ευχαριστήσω για την τιμή που μα κάνατε να παρευρεθείτε στη σημερινή ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Τουριστικού Οργανισμού του Τρακίου. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Θα ξεκινήσουμε με κάποιους σύντομους χαιρετισμούς, τον επίσημο προσκεκλημένο. Στη συνέχεια θα γίνουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, που έχουν να κάνουν με την παρουσίαση του Διοικητικού Απολογισμού Πετραγμένου 2016, την παρουσίαση του Οικονομικού Απολογισμού και Συλλογισμού Χρήση Οικονομικών του 2016, την έκθεση της Έκθεσης Επιτροπής Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου και στη συνέχεια την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, εφόσον δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Στη συνέχεια, περνάμε στον ορισμό των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, την λήψη απόφασης για την επέκταση θητείας του Προέδρου, την εκλογή νέας Επιτροπής Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου, τον προγραμματισμό ελεγχών του 2017, τον καθορισμό των συνδρομών, των ετήσιων συνδρομών 2017, την έκθεση του προϋπολογισμού του 2017. Και στη συνέχεια, λοιπά θέματα, καθώς και μια ελεύθερη συζήτηση με τοποθετήσεις, ερωτήσεις ή απαντήσεις επιθεμάτων σχετικών με την λειτουργία του τουριστικού οργανισμού. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Δήμαρχο να ρίξει τους χαιρετισμούς, τον κύριο Γιώργο Δήμαρχο. Θα ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση, την 6η Γενική Συνέλευση του ΕΛΤΙΟ. Γιατί η παρουσία μας εδώ επιβεβαιώνει ότι η αναβάθμιση, η ενίσχυση και η προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος έχει εδραιωθεί στη συνείδηση όλων μας και έχει αναδειχθεί σε κοινό μας όραμα και στόχο. Ο Δήμος μας διαθέτει μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες. Εγώ προσωπικά, ως Δήμαρχος και η παρούσα Δημοτική Αρχή, με την ανάληψη των καθηκόντων μας, προβήκαμε σε συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις που ενισχύουν τον τουρισμό με τις οποίες δυνατότητες διαθέτουμε. Ενεργοποιήσαμε τη συνεργασία μας με το ΕΛΤΙΟ, ιδρύσαμε τη Δημοτική Επιτροπή Τουρισμού και κατακτήσαμε τον κανονισμό λειτουργίας της, δημιουργήσαμε κωδικούς στον προϋπολογισμό του Δήμου, δεσμεύσαμε και δαπανίσαμε ποσά για υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής για τα τρία συνεχόμενα έτη, ψηφίσαμε στην Επιτροπή Τουρισμού και το Δημοτικό Συμβούλιο το πλάνο τουριστικής προβολής και ανάπτυξης 2015-2018, το οποίο εγκρίθηκε από τον ΕΟΝ, και πολλές άλλες ενέργειες, τις οποίες δεν θα αναλύσω επί του παρόντος, καθώς είναι σημεία που έχουν αποτελέσει αντικείμενο των συζητήσεών μας όλο αυτό το διάστημα. Αισθάνομαι ωστόσο την ανάγκη να σας αναφέρω μια νέα πρωτοβουλία του Δήμου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορυνθίας και τον κύριο Νανόπλου και να σας ζητήσω να συνδράμετε στο έργο μας. Πρόκειται για την υποβολή πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Inter-EU, στην οποία συμμετέχει το Επιμελητήριο Κορυνθίας ως επικεφαλής εταίρος και ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων ως εταίρος. Η πρόταση επικεντρώνεται στην τουριστική προβολή και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, που καλύπτει και όλα τα όρια του νομού Κορυνθίας, πάντα στα πλαίσια της διαφύλαξης της πολιτικής μας χειρονομιάς και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ο εξυγχρονισμός της εμπειρίας που βιώνει ο τουρίστας. Στην παρούσα φάση, βρισκόμαστε στην αναζήτηση και αξιολόγηση εταίρων από την Ευρώπη, όπου ουσιαστικά έχουμε επικεντρωθεί σε εθνικά όργανα τουρισμού
όπως είναι ο αντίστοιχος σε ΟΡΤ, για κάθε χώρα σε δήμους, τουριστικούς οργανισμούς και επιμελητήρια. Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και έχουμε προβεί σε σχετικές ενέργειες με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας. Στο επόμενο διάστημα και ως την υποβαλή της πρότασης, στα τέλη Ιουνίου, απομένει να οριστικοποιήσουμε τους εταίρους, να ενεργοποιήσουμε τους συνεργαζόμενους εταίρους, να συγγράψουμε αναλυτικά και να ενισχύσουμε την πρότασή μας. Ύστερα από συνεννόηση με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Νανόπλου, πρότασή μας είναι να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο project και ο ΕΤΟ, τουριστικός οργανισμός του Τρακείου, καθώς η υποψηφιότητά του θα λειτουργήσει ενισχυτικά της πρότασης σε επίπεδο αξιολόγησης, αλλά κυρίως γιατί ο ΕΤΟ είναι ο οργανισμός που μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην υλοποίηση του έργου. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής μας οικονομίας, ο οποίος θα πρέπει να αναδειχθεί σε ισχυρό όπλο, ειδικά στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι. Εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση το έργο μας για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία του επισκέπτη και να πετύχουμε την επιμήκυση της τουριστικής μας περιόδου. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια στις εργασίες της σημερινής Γενικής Συνέλευσης. Σας ευχαριστώ όλους για τον χρόνο σας και την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δήμαρχο. Θα καλέσουμε τον κύριο Αντώνη Καλυμάνη στον Βήμα, εκπρόσωπο της Ελλάδας του Πρόεδρου Σκόλου. Εκπροσωπώντας τον αμοιότητο τον Μητροπολίτη μας, κύριο Διονύσιο, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται σήμερα μαζί μας, λόγω της θείας λειτουργίας που τελείται για τους μαθητές των Πανελληνίων Εξετάσεων, δεν μπόρεσε να παρίσταται, σας μεταφέρω τις θερμότερες ευχές του, την πρακτική ευλογία και την πίστη του στην επιτυχία αυτής της συζήτησης. Ήδη η Αποστολική Εκκλησία της Κορίνθου, υπό την καθοδήγηση του Βασιλευτάτου του Μητροπολίτη μας, αναδεικνύει συνεχώς τον θρησκευτικό τουρισμό αυτής διανομένης από τα Κορίνθου Παύλια, τα οποία για 11η συνεχόμενη χρονιά έχουν γίνει μία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και συνεχώς κάθε χρόνο μεγαλώνει. Μάλιστα, εφέτος θα γίνουν και με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και την έλευση αντιγράφου της σειράς εικόνας Παναγίας Παραμυθίας από την Ιερά Μεγία στη Μονή του Βαρτοπεδίου. Διοργανώνει συνέδρια, όπως το πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Αντιαιρετικό Συνέδριο, που έλαβε χώρα στην αρχαία Κόρινθο με πλέον των 100 συνέδριων εκπροσώπων των περισσότερων ευρωπαϊκών Ορθοδόξων Εκκλησιών. Το συνέδριο περί του Αποστόλου Παύλου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και αναρρίχθηκε σε εκκλησιαστικές εορτές και εκδηλώσεις, όπως παραδείγματος χάρη το διπορικό της Παναγίας Πανεδομένης στο Φιλιμόρ. Εδώ στο Λουτράκι υπάρχει η Ιερά Μονή του Οσίου Παταπίου που φυλάσσεται άφθαρτο το σκήνομα του Αγίου, το οποίο το επισκέπτεται χιλιάδες άνθρωποι καθέτος. Επίσης, τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Γιάτισσας, τον οποίο τον επισκέπτεται χιλιάδες προσκυνητές καθέτος. Τον Ιερό Προσκυνητικό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα, αλλά και άλλες ιερές μονές, τις οποίες επισκέπτονται προσκυνητές από Ελλάδα και από το εξωτερικό, με οργανωμένα γκρουπ, κυρίως από Ρωσία και Ρουμανία. Ήδη δημιουργείται και στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως μας ειδική κατηγορία για τον θρησκευτικό τουρισμό και ετοιμάζεται ένα βίντεο μεγάλης διάρκειας, το οποίο θα προβάλλει όλα τα θρησκευτικά μνημεία της σειράς Μητροπόλεως Κορίνθου, η οποία συμπεριλαμβάνει ολόκληρο το νομό Κορινθίας από Αγίου Θεοδόρου έως Μαύρα Λιθάρια και από Φενεό και Δερβενάκια έως την έξω κατά μήκος παραλία του στον Κορινθιακό κόρπο, με πρώτο το βήμα του Αλίωνο στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου και το αρχαίο λιμάνι των Κεφρεών, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο γενικότερο πρόγραμμα θρησκευτικού τουρισμού με την ονομασία στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Η διάθεση, η αγάπη και το ανίστακτο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας είναι δεδομένα σε κάθε καλόπιστη πρόταση και προσπάθεια ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού του τόπου μας. Χωρίς να θίγονται στο ελάχιστο οι ερώτηση των θρησκευτικών αυτών σημείων, ως και οι απαραίτητες και αναγκαίες πνευματικές συνθήκες και καταβιώσεις σε αυτά ανθρώπων
οι οποίοι ψυχείτε και σώματι αφιερώθησαν στον Θεό και διακονούν σε κάποιους ορθούς και τιμένους και τους χώρους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να καλέσουμε στο βήμα την κυρία Μαρία Θελερίτη, βουλευτή Κορυφαίας. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ο Δήμος είναι πάρα πολύ θετικό το ότι επιλέγει να δημιουργήσει ένα εργαλείο για να προωθήσει το τουριστικό του προϊόν. Αυτό είναι ο οργανισμός. Όμως, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή που θα πρέπει να αναστοχαστούμε λίγο το μοντέλο του τουρισμού που έχει ο Δήμος του Τρακείου, που έχει το μαζικό τουρισμό και που παγκοσμίως ξέρουμε ότι βρίσκεται σε προορισμό. Ως εκ τούτου λοιπόν, και πολύ σοφά περιέχεται στο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου μία στροφή προς την αλλαγή των κατευθύνσεων, δηλαδή από το μαζικό τουρισμό, θα έλεγα στις ειδικές μορφές τουρισμού, όπως είναι ο θερμαλισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο θρησκευτικός κτλ. Ήδη σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι υπάρχουν και έργα υποδομής που αυτή τη στιγμή έχει ο Δήμος και που θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει και νέα, έτσι ώστε να εμπλουτίσει αυτό το τουριστικό προϊόν και που βέβαια θα πρέπει να προλάβει και τις συγκρούσεις που δημιουργούνται μεταξύ των διαφορετικών ειδών. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβει σε αυτό το μοντέλο και πέραν των Δήμων του Τρακείου, γιατί υπάρχουν και περιοχές πολύ αξιόλογες, όπως είναι και οι αγροτικές του περιοχές, και τα Πίσια και το Υπεραχώρα και, διάφορα, και τα Ίσθμια που δεν είναι μόνο την άλλη τουριστική. Αλλά νομίζω αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του τουρισμού που θα πρέπει ακριβώς να προλάβει τον κορεσμό του μαζικού τουρισμού. Θεωρώ ότι αυτά θα γίνουν μια και εμπεριέχονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και νομίζω ότι θα βοηθηθεί έτσι και σε αυτό το τουριστικό προϊόν που ο οργανισμός, με δράσεις που είδαμε στον απολογισμό του, αρκετά αξιόλογες, τις προωθεί προς πάσα κατεύθυνση και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, θα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει ώστε αυτό το τουριστικό προϊόν να απευθύνεται σε συγκεκριμένους πληθυσμούς στόχους, έτσι ώστε να επιφέρει όσο μπορεί περισσότερα πλεονεκτήματα στον Δήμο και να εκμεταλλευτεί αυτό που λέμε εμείς κριτικό πλεονέκτημα ή προστιθέμενη αξία που είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξή του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Τελερίδη και να καλέσουμε τον κύριο Γιώργο Τσόκα, τον βουλευτή Κορυφαίας, κοντά μας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αυτό έπρεπε σημαίνει η στήριξή μας για την προσπάθεια που καταβάλλεται εδώ από όλους τους παράγοντες. Ακούστηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ζητήματα. Ο τουρισμός οπωσδήποτε αποτελεί κεφάλαιο και μια πολύ μεγάλη απόδειξη των αυτό που μπορεί να προσφέρει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Θεωρούμε ότι τα εστιασμένα σημεία στον τουρισμό, όπως ακριβώς εκφράστηκαν, είναι πολύ κοντά σε μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που μπορεί να αποδειχθεί χρυσάφι για την περιοχή μας. Εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι επίσης οι καλύτερες μέρες από πλευράς οικονομικής απόδοσης να έρχονται και να είναι μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Χρήστο Δήμα, βουλευτή Κορυφαίας. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω το Προεδρείο και την Γενική Συνέλευση του LTO για την πρόσκληση να είναι εδώ πέρα σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι ο LTO κάνει κάτι που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Και δεν είναι μόνο ότι ο LTO κοιτάζει το τουριστικό προϊόν του Δήμου του Τρακείου. Καταρχήν είναι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου μας, για το καλό του Δήμου του Τρακείου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων και όσοι θέλουν να δουν πώς μπορούμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους τουρίστες να έρθουν εδώ πέρα που συμμετέχουν. Θεωρώ όμως εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι αρχίζουμε και σκεφτόμαστε όχι μόνο το τουριστικό μοντέλο της περιοχής μας, αλλά κυρίως πώς θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και πέρα από τον στενό Δήμο Λουτρακίου, πέρα από όλες εκείνες των δώρων. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούσε ο LTO να αγκαλιάσει και άλλους ενδιαφερόμενους από την ευρύτερη περιοχή. Μιλάω και για τα ημοποιία της Νεμαίας και για την αρχαία Κόρυνθο και για ξενοδοχεία τα οποία είναι εδώ πέρα κοντά, γιατί
ο τουρίστας που θα έρθει στην περιοχή του Λουτρακίου θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί δυνατότητες και εκτός του Δήμου. Άρα πρέπει να δούμε πώς ο ΕΛΠΙΟ, που είναι αξιοθαύμαστη προσπάθεια, θα μπορούσε στην πραγματικότητα να γίνει, να τονίσω να πω, κύριε Πρόεδρε, ακόμα και ΣΥΠΙΟ, και να περιλαμβάνει όλο τον νομό Κορινθίας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την λειτουργία του ΕΛΠΙΟ. Όχι μόνο επειδή το Λουτράκι έχει να προσφέρει τουριστικά, αλλά επειδή είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια όλων των ιδιωτών και του Δήμου, μια σύμπραξη η οποία προσπαθεί να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση στην περιοχή, αλλά και να προσελκύσει ακόμα περισσότερους τουρίστες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κλείσουμε τους χαιρετισμούς με τον κύριο Γιώργο Πετρίτση, Περιφερειακό Σύμβουλο. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην περιφερειακή Νότα Κορινθίας, θεωρούμε ότι ο τουρισμός είναι ένα κινητικό φαινόμενο που περιέχει πολιτιστικές, ιδεολογικές και οικονομικές πλευρές. Θεωρείται σημαντικός τομέας της οικονομίας τόσο για τα συναλλαγματοφόρα του ωφέλη, όσο και για τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα. Ιδιαίτερα στην πατρίδα μας είναι αποφασιστός παράγοντας διαμόρφωσης του ΑΕΠ. Με αυτό το δεδομένο, η περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό της τουριστικής ταυτότητας σε μια αποφασιστική αλλαγή κατεύθυνσης προς τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι αυτές του αγροτουρισμού, του αρχαιολογικού τουρισμού, του γαστρονομικού τουρισμού, του θρησκευτικού, του τουρισμού ευεξίας με εξειδίκευση προγραμματικό τουρισμό. Τι κάνει η περιφέρεια Πελοποννήσου εδώ και 5 χρόνια έχοντας δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό brand-name, το Mythical Πελοπόννησο. Σε πρώτη φάση συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις που λαμβάνουν χώρες στην Ευρώπη, είτε λέγεται Βερολίνο, Λονδίνο, Στοκχόλμη, Μιλάνο, Βελιγράδι. Το περίπτωτο της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι αυτό που στεγάζει όλους τους Δήμους και όλους τους φορείς τουρισμού. Είναι γνωστό ότι αν δεν συμμετείχαμε σε εκθέσεις, κανένα σχεδόν Δήμος, όχι μόνο της Κορινθίας, αλλά ούτε και της περιφέρειάς μας, δεν θα μπορούσε να εκθέσει τη δική του εικόνα και μαζί με αυτά και τα προϊόντα τα γαστρονομικά που αφορούν πάρα πολλούς παραγωγούς της περιοχής μας. Από εκεί και πέρα, στηρίζουμε όλες τις δράσεις στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο της περιοχής της Κορινθίας. Το 2016, παραδείγματος χάρη, έχουμε ήδη δράσεις, έχουμε έρθει σε επαφή. Έχω μια λίστα εδώ με 17 ανθρώπους του τουρισμού, οι οποίοι είναι είτε tour operator είτε δημοσιογράφοι από όλη την περιοχή, από όλη την Ευρώπη και από τα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα μου πείτε, τα νοτέρα είναι αρκετά, όχι. Για να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο τους τουρίστες, όμως πιστεύουμε ότι είναι μια ορθολογική αρχή και γίνεται σε στέλνες βάσεις πάνω στις οποίες τα επόμενα χρόνια θα επηρεάσουμε το τουριστικό προϊόν στην Κορινθία και τα βήματα αυτά πρέπει να είναι προσεκτικά. Και σίγουρα, αν θέλουμε να κερδίσουμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο του παγκόσμιου αγορά τουρισμού, έτσι στην περιφέρεια Πελοποννήσου, εφαρμόζοντας με μεγάλη προσήλωση το στρατηγικό μας σχεδιασμό στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της έντονης και δυναμικής παρουσίας μας στον ευρωπαϊκό χώρο, συμμετέχουμε ενεργά και με κύριο λόγο στις εξελίξεις που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την άφηξη του τουριστικού προϊόν, την αύξηση του ΕΠ και την ίδια της. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε ευρωπαϊκή συνέλευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πετρίτση. Και θα παρακαλούσα να δώσουμε σύντομα τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Θα πείτε έναν χαιρετισμό για να πείτε κοντά μας. Θα ήθελα να χαιρετήσω λίγο με τη σειρά μου, την Γενική Συνέλευση. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε εργασίες. Θέλω να πω ότι είστε πρωτοπόροι στο νομό μας. Διότι μετά το Λουτράκι, ο δεύτερος πόλος, τουριστικός πόλος στο νομό μας είναι ο Κουτσιλώτης. Θα πρέπει να είμαστε εδώ και οι επαγγελματίες και εμείς του Δήμου για να παραδειγματιστούμε από αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε για να μπορέσετε να αναπτύξετε τον τόπο μας, τον τόπο σας, γιατί μαζί με εσάς αναπτυσσόμαστε κι εμείς, γινόμαστε κι εμείς πιο γνωστοί. Και θα ήθελα να καλέσω και τον Δήμαρχο, στον οποίο ξάλλουν να έχουμε και άλλες σχέσεις, να συνεργαστούμε έτσι, να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Εύχομαι να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Θανάσιο, όσο και τον Περιφέρειο Κορίνθου, για μια ανάπτυξη. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα, εδώ στο όμορφο χώρο του Ιωσκάρου Βράκη, πραγματοποιούμε την έκτη γενική συνέλευση παιδιών. Άκουσα με προσοχή τις τοποθετήσεις όλων. Δεν έχω παρά να επενδύσω το έργο, την προσπάθεια του Προέδρου και όπως συμβούν και των μελών. Και φυσικά να συγχαρώ τον Δήμαρχο που είναι δίπλα μας σήμερα και μέσα από τόσο ώρα τα συμβούλια και στις ομάδες εργασίας. Βάζοντας ένα υπότιτλο στο ΕΤΟ, θα τον έλεγα ΕΤΟ όραμα και δράση. Όραμα για την εγχώρια και πανευρωπαϊκή προβολή του Δήμου όσον αφορά τον τουρισμό, ενός Δήμου που διαθέτει τεράστιους ένταση παραλιακό μέτωπο, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, σκεπτικούς χώρους και πολλά αξιοθέα. Μια θετική δράση τόσο του Συμβουλίου όσο και των μελών. Γίνεται μια συλλογική προσπάθεια που τα αποτελέσματα είναι ευχαριστικά. Παρατηρούμε βάσει των στατιστικών στοιχείων των παιδοδόγων αύξηση τη επισκεψιμότητά του. Η δράση μπορεί να σημειώσουμε ότι είναι άμεστη. Όχι μόνο άμεστη, αλλά πολλές φορές και με την δυναμική επιβάρηση των ξενοδόχων και των επισκεπτών πρέπει να βοηθούν κάποιοι είτε για την προβολή του Δήμου είτε για τη συμμετοχή σε διάφορα φέστιβαλ και events που γίνονται. Τα συμβούλια είναι ανοιχτά και τη συμμετοχή όλων των μελών. Οι απόψεις είναι συλλογικές και όχι το λίγο. Είναι άδικο λίγοι να μαυρώνουν αυτή τη δράση, κατηγορώντας και στοχοποιώντας πότε το βήμα του, πότε τον πρόεδρο, πότε τα μέλη του Συμβουλίου. Ξέρουμε ότι όλοι μόνο κακό μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτήν την ενέργεια που δεν γίνεται. Όποιος έχει προτάσει και απόψεις, τα συμβούλια μας είναι ανοιχτά, και τον περιμένουμε να τα συζητήσουμε και να τις συναποφασίσουμε. Κλείνοντας, δεν μπορεί να θέλω να κουράσω ο καθόλου. Κλείνοντας, θα ήθελα να ενημερώσω τη σημασία από το πρόγραμμα στο ίντερνετ, που έχει κάνει όλοι οι κουραγίστατες, με τη συμμετοχή του επιμελητηρίου, του Δήμου, του ΕΤΟ και με ένα κονδύλι γύρω στα 1.600 και ευρωπαϊκή παρουσίαση. Τέλος, όλοι μαζί να προχωρήσουμε και να μπορέσουμε επιτέλους να αναδείξουμε αυτό το νόμο στο μέρος που λέγεται Δήμος του Δαγίου Υπεραχώρησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προχωρήσουμε στα θέματα της σημερινής διάταξης. Θα μου επιτρέψετε να σηκωθώ για να ολοκληρώσω την ομιλία. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλα τα μέλη, καταρχήν του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν αγκαλιάσει, έχουν στηρίξει από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια. Καταρχήν τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σακελαρίου, εκπροσωπώντας την τουριστική του Τραγίου, τον κύριο Παπά, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την κυρία Σιαγκανά, τον κύριο Μπούμπορο, την κυρία Φιλιππίδη, σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον κύριο Κόντι και τον κύριο Θημή από τους ξενοδόχους, από την άνοιξη του ξενοδόχου. Τον κύριο Κόντι και τον κύριο Θημή, προσωπώντας τον Τζένιο, ΖΕΦΣ, τον Σύλλογο Επισκεπτών. Τον κύριο Ναυλόπουλο με τον κύριο Γιώκα, εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Κορίνθου. Τον κύριο Βραχάτη και τον κύριο Τσεκούρα, εκπροσωπώντας την Κλάβο Τέρ, Καζίνο Λουτράκη. Τον κύριο Πετρίτσι, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Ένωση Κορινθίας, τον κύριο Ρουμελιώτη και την κυρία Ζερβού, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Ταμείο, τον κύριο Μίχα και τον κύριο Γκέρου, εκπροσωπώντας τον Μεταφορικό Τουριστικό Συνεταιρισμό Ταξίδι Τραγίου, την κυρία Σάκη Σλή, εκπροσωπώντας την Ανώνυμη Εταιρεία Διόργου Κορίνθου, και τον κύριο Μαντά, εκπροσωπώντας τις τουριστικές επιχειρήσεις του. Στα τουριστικά γραφεία επίσης τον κύριο Λέισο, για να μην ξεχάσω κάποιον, τον κύριο Ράτη, σαν πληρωματικό μέλος της τουριστικής του Τραχείου, νομίζω τους είπα όλους. Αυτά τα μέλη, μαζί με αρκετούς ακόμα, είναι οι άνθρωποι, τα άτομα τα οποία απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Τουριστικού Οργανισμού και οι οποίοι συνεδριάζουν τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του οργανισμού, προκειμένου να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τουριστικά θέματα. Στα χρόνια, αυτά τα 6 χρόνια που λειτουργεί ο τουριστικός οργανισμός του Τραχείου, έχουν γίνει τεράστια βήματα
Ξεκινήσαμε από μια απλή ιδέα, τη σύσταση ενός οργανισμού διαχείρισης προορισμού, ο οποίος θα λειτουργούσε σαν ένα εισηγητικό όργανο προς το Δήμο, προς την περιφέρεια, προκειμένου να υπάρχει μια πιο μακρόχρονη στρατηγική, μια ενιαία αντιμετώπιση των τουριστικών θεμάτων, η οποία να εκπηγάζει από τους ίδιους τους ανθρώπους του τουρισμού. Σε αυτά τα χρόνια καταφέραμε να επεκτείνουμε αυτό το εγχείρημα, να το εγκαλιάσουμε πάρα πολλοί φορείς και όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ότι ο οργανισμός αυτός συστάθηκε και λειτουργήσε μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, η οποία στην Ελλάδα είχε πλήξει πρώτα απ' όλα και τον τουρισμό. Συγγνώμη, ξέχασα τον κύριο Βλάση, Δημήτρη, εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου της Ενισχύοντα και κοιμήνεται του τουριστικού. Θα ξεκινήσω τα θέματα της σημερινής διάταξης, λοιπόν, κάνοντας έναν απολογισμό, αν θέλετε, χωρίς να σας κουράσω, και της τριετίας αυτής της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να υπάρξει και μία ενημέρωση και μία έκθεση των θεμάτων. Όσον αφορά τις δράσεις της τριετίας 2014-2016, συμμετείχαμε συνολικά σε τουριστικές εκθέσεις, farm trips, είναι ταξίδια εξοικείωσης τουριστικών πρακτόρων, διοργανώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, δημιουργία σύγχρονων εργαλείων προβολής και προώθησης, θα τα πούμε αναλυτικά, σεμινάρια και ημερίδες στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες, εκδηλώσεις, ραδιοφωνική πρόθεση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποστολή newsletters και εγγραφή νέων μελών. Ειδικότερα, συμμετείχαμε σε 7 διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Στη Βαρσοβία 2 φορές, στη Στοκχόλμη 2 φορές, Βιέννη, Μόσχα και Μιλάνο. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 120 συναντήσεις, παρουσιάσεις στα πλαίσια των εκθέσεων, οι οποίες έχουν καταγραφεί και οι επαφές αυτές έχουν περάσει στα μέλη. Συνολικά διανεμήθηκαν 7.500 έντυπα του προορισμού, του Disney του Τράκη, σε επισκέπτες των εκθέσεων. Δόθηκαν 100 branded USB sticks με υλικό marketing που παραδόθηκαν σε tour operators. Πραγματοποιήθηκαν 10 farm trips και press trips, δηλαδή ταξίδια εξοικείωσης τουριστικών πρακτόρων και ταξίδια εξοικείωσης δημοσιογράφων, ως απόρρια των επαφών που έγιναν σε αυτές τις εκθέσεις, οι οποίοι επισκέφτηκαν τα ξενοδοχεία και συναντήθηκαν με τα τουριστικά γραφεία προκειμένου να συνάψουν αντίστοιχες συμφωνίες, και υπήρξε αύξηση των εισερχόμενων τουρισμών από τις χώρες και τους προορισμούς που λάβαμε μέρος σε εκθέσεις. Βλέπουμε τις σχετικές φωτογραφίες. Επίσης, υπήρξε διοργάνωση B2B workshop και έγιναν συνολικά 100 B2B συναντήσεις. B2B είναι business to business, για όσους δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή, φέρνουμε απευθείας σε επαφή τους παροχής τουριστικών υπηρεσιών, τους ξενοδόχους και τα τουριστικά γραφεία κατά κύριο λόγο, με τους tour operators που στέλνουν κόσμο. Ο τουριστικός οργανισμός δεν είναι τουριστικό γραφείο να φέρνει κόσμο και να κλείνει συμφωνίες. Καμιά φορά δημιουργείται αυτή η σύγχυση και λέει πόσο κόσμο φέρατε, πόσο δεν φέρατε. Δεν φέρνουμε εμείς κόσμο. Εμείς δημιουργούμε σαν οργανισμός τις προϋποθέσεις για να έρθει ο κόσμος. Δημιουργούμε τα εργαλεία, δημιουργούμε την εικόνα του προορισμού, αναβαθμίζουμε αυτή την εικόνα, την προβάλλουμε και διευκολύνουμε τους επαγγελματίες για να κλείσουμε συμφωνίες, κάνουμε σεμινάρια, δίνουμε ενημέρωση και ούτω καθεξής. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, υπήρξε η σκέψη να γίνουμε λίγο πιο επιθετικοί στις πωλήσεις μας. Ήταν μια ιδέα που είχε φέρει ο κ. Μαντά στο τραπέζι και έγινε αποδεκτή, πηγαίνοντας σε επιλεγμένους προορισμούς που αποτελούν αγορές στόχο για το Λουτράκι. Λέγοντας Λουτράκι, πάλι για να μην εξηγούμε, εννοούμε όλο το Δήμο Λουτρακίου Καραχώρας Αγίων Θεοδόρων. Απλά συνοπτικά αναφέρουμε την πόλη που είναι το Λουτράκι. Προκειμένου να γίνουν συμφωνίες. Και το καταφέραμε. Είχαμε 30 requests από τη Ρουμανία και κρατήσεις για groups για το 2017 και 2018. Και όπως θα δείτε στον προγραμματισμό των ενεργειών, στήσουμε στο να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Αντίστοιχα, βλέπετε συναντήσεις από τις συναντήσεις αυτές. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 23 ταξίδια τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων. Ήρθαν 180 tour operators στο Λουτράκι από διάφορες χώρες του εξωτερικού, περίπου 50 δημοσιογράφοι και bloggers του τουρισμού από εξειδικευμένα μέσα τουριστικά. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 300 inspection σε ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές μονάδες του Δήμου Λουτρακίου, όπως το Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης, το Αλεξάνδριο, το ΣΠΑ και ούτω καθεξής, γιατί όταν φέρνουμε
ένα δημοσιογράφο, ένα tour operator, προσπαθούμε να το παρουσιάσουμε συνολικότερα τις τουριστικές υποδομές. Έγιναν περισσότερα, παρασχέθηκαν περισσότερα από 20.000 ατομικά γεύματα σε εστιατόρια του Δήμου. Αυτά πολλές φορές γίνανε με ευγενική χορηγία των μελών του τουριστικού οργανισμού. Το ίδιο αφορά και τις διαμετελέσεις. Πάρα πολλές διαμετελέσεις ήταν προσφορά της Ένωσης Ξενοδόχων, γιατί δεν έχουμε πάντα τα οικονομικά μέσα να καλύψουμε εξιδίων τις απαιτήσεις αυτών των ταξιδιών. Έγιναν περισσότερες από 138 εκδρομές με ξεναγή σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου, όπως αρχαιολογικά μνημεία, τοπόσημα, μοναστήρια, αξιοθέατα κτλ. Και τέλος, περισσότερα από 30 groups εξυπηρετήθηκαν σε ξενοδοχεία του Δήμου ως άμεσο αποτέλεσμα των fan trips. Είχαμε δηλαδή και αυτά αποτελέσματα με δουλειές που ήρθαν για να φέρουμε και μια εικόνα των αποτελεσμάτων αυτών των προσπαθειών και αυτών των ενέργειων. Όσον αφορά τη δημοσιότητα και το χτίσιμο της εικόνας του προορισμού, το οποίο είναι σημαντικό, είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να φέρνουμε τουρισμό στην περιοχή, έχουμε συνολικά 48 δημοσιεύματα και αφιερώματα σε διεθνή ΜΜΕ. Μπορείτε να δείτε γερμανικά, από Γερμανία, Ευρώπη, Αμερική γενικότερα, Ρωσία. Αφορούν και τις ειδικές μορφές τουρισμού. Όπως πολύ σωστά ανέφερε η κυρία Θελερίτη, έχουμε στοχοποιήσει λίγο τη στρατηγική μας από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, στο οποίο το Λουτράκι πλέον δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλους τουρισμούς στην Ελλάδα, στις ειδικές μορφές τουρισμού, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μια βάση ανάπτυξη για το Λουτράκι, είτε αυτή είναι ο θερμαλιστικός τουρισμός με την μονάδα που διαθέτουμε, όπως είναι ο τουρισμός πολυτελείας, το καζίνο, ο αθλητικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, όπως ανέφερε ο κ. Καλυμάνης, υπάρχει τεράστια ενδιαφέρον και τροπική, ο αρχαιολογικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας, διαθέτουμε πολύ αξιόλογες μονάδες, το Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης, το Ροδής, το κέντρο, Αιμοκάθασης, πρόσφατα έχει γίνει μέλος μας και αυτό, και βεβαίως και το ΣΠΑ, το οποίο αποκάλυψε το κομμάτι του τουρισμού υγείας. Συνεχίζω λίγο. Δημιουργήθηκαν εκτός από τα δημοσιεύματα που είδαμε σύγχρονα εργαλεία τουριστικής προβολής και πρόθεσης. Συγκεκριμένα, με την χρηματοδότηση του Δήμου έγινε ο πρώτος ψηφιακός τουριστικός οδηγός του Τρακίου. Δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε εφαρμογή για smartphones και tablets, το οποίο μπορεί να κάνει οπωσδήποτε download, να κατεβάσει δηλαδή στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet με την ονομασία Visit του Λουτράκη. Παρήχθη προωθητικό βίντεο του Λουτρακίου με drone, με λήψεις κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν από όλα τα μέρη του προορισμού. Έγινε παραγωγή 8.000 εντύπων, καλέστη των εντύπων του Visit του Λουτράκη και 10 φιλαδίων πολυσέλιδων, όπως είναι αυτά, μπορείτε να τα δείτε και στην είσοδο, καθώς επίσης και 15.000 flyers, leaflets, τα οποία είναι για μια πιο μαζική διανομή. Παραγωγή roll of banners, 300 branded USB sticks, τα οποία τα δίνουμε ως αναμνηστικό εισάγουμε πληροφοριακό υλικό σε επισκέπτες, σε περίπτερα και σε πληρωμένους επισκέπτες, και έγιναν και 9 συνολικά εκδόσεις του τουριστικού χάρτη του Τρακίου. Αυτή η τελευταία ενέργεια έγινε αυτοχρηματοδοτούμενη και έγινε με την υποστήριξη των μελών του τουριστικού οργανισμού, τα οποία διαφημίζονται στο τουριστικό χάρτη και μέσω του τρόπου αυτού μπορούμε και αυτοχρηματοδοτούμε την παραγωγή του τουριστικού χάρτη, τον οποίο διανέμουμε δωρεάν σε όλο το Δήμο. Αντίστοιχα μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και παρουσιάσεις από τα εργαλεία αυτά. Αυτά τα εργαλεία είναι στη διάθεση των επαγγελματιών του τουρισμού, των πρακτορείων, των ξενοδοχείων, των καταστημάτων, των ψηφιστών, όλων, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μια ενιαία εικόνα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε αξιοποιήσει το brand που είχε παράξει ο Δήμος, η τουριστική Λουτρακίου πριν από κάποια χρόνια. Είναι αυτό το brand, το γραμματόσημο που βλέπετε παντού, το οποίο αποτελεί και το σήμα, αν θέλετε, του προορισμού, το σήμα της πόλης. Αυτό έχει παραχωρηθεί στον τουριστικό οργανισμό προκειμένου να το αναδείξει και να το αξιοποιήσει. Άλλες ενέργειες αφορούσαν τη ραδιοφωνική προβολή στην Αθήνα,
αυτό εντάσσεται σε μια συνολικότερη στρατηγική για στοχευμένη προσέγγιση ειδικών groups εσωτερικού τουρισμού, κυρίως από την αγορά της Αθήνας, προκειμένου να αυξήσουμε την τουριστική κίνηση κατά τη διάρκεια της χαμηλής περίοδου. Δεν έχει νόημα να πάμε το καλοκαίρι στο Κοντράκι με την Γεμάτα να διαφημίσουμε. Προσπαθούμε να τελειώσουμε την τουριστική κίνηση το φθινόπωρο, την άνοιξη κτλ. Σε αυτή τη λογική, επιλέγουμε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, όπως είναι η Απόκρινη στο Καρναβάλι του Λουτρακίου, Πάσχα στο Λουτράκι, Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και γίνεται παραγωγή αντίστοιχων ραδιοφωνικών σποτς, τα οποία παίζουν σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας υψηλής ακροαματικότητας. Συγκεκριμένα έγιναν 120 συνολικές ακροάσεις στον Sky και Μελωδία FM, που ακούγεται δεύτερος και τρίτος σταθμός αντίστοιχης τονοματικής, βάσει μετρήσεων ακροαματικότητας της Focus Buy. Σαν αποτέλεσμα, υπήρχε αύξηση 20% περίπου στις κρατήσεις από Αττική των ξενοδοχείων του Δήμου στις Απόκριες, το Πάσχα και το Τρίμηνο της Πρωτομαγιάς, βάσει στοιχείων που μας παρήχε ο Σύλλογος Ξενοδόχων Κορυφαίας. Επίσης, υπήρξε σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας στα καταστήματα του Λουτρακίου, τα συγκεκριμένα τρίμερα, βάσει στοιχείων πάλι που μας παρήχε ο Σύλλογος Ξένιος Ζεύς. Αντίστοιχα, μπορείτε να δείτε και τις καμπάνιες που έτρεξαν τις περιπτώσεις αυτές. Όσον αφορά γενικότερα την προβολή, την ενέργεια προβολής και επικοινωνίας, έγινε μια πολύ έντονη καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας πια συνειδητοποιήσει ότι το κύριο μέσο, τα κύρια μέσα προβολής είναι τα ηλεκτρονικά μέσα, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέσα όπως είναι οι αφίσεις και τα έντυπα που χρησιμοποιούσαν παλιότερα. Έχουμε στρέψει, έχουμε δώσει βάση στην ηλεκτρονική επικοινωνία, η οποία είναι και αποτελεσματική γιατί πιάνει πολύ εύκολα μεγάλες μάζες κοινού και οικονομική. Το να παράξει ένα έντυπο πρέπει να υπάρξει σίγουρα έντυπο, γι' αυτό και το κάνουμε. Αλλά δεν βασίζουμε εκεί τόσο πολύ τη στρατηγική της επικοινωνίας μας, όσο σε ηλεκτρονικά μέσα. Έτσι, έχουμε καταφέρει να χτίσουμε 5.500 ακολούθους στο Facebook, 9.000 ακολούθους στο Instagram και 1.200 ακολούθους στο Twitter. Σε αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Βουτήγια Λού, που είναι η υπεύθυνη marketing. Ευχαριστώ. Η υπεύθυνη marketing του οργανισμού. Καλά, δηλαδή, κύριε Τσόκα. Μπορείτε να δείτε αντίστοιχα λήψεις από τις καμπάνιες που έτρεξαν στο διάστημα αυτό. Συνεχίζοντας με την προβολή και επικοινωνία, είχαμε 10 συνολικά θεματικά αφιερώματα σε site, social media, με 100.000 posts reach κατά μέσο όρο αναπρόθεση. 10 θεματικά blog posts στην ιστοσελίδα Visit του Τράκη, είναι η ιστοσελίδα του προορισμού, του τουριστικού οργανισμού. Πρόθεση στο Facebook στοχευμένη σε επιλεγμένα κοινά κοινό στόχο στην Αττική, αναλόγως της εποχικότητας. Πρόθεση στο Instagram σε αντίστοιχο κοινό. 100.000 posts reach κατά μέσο όρο στο Facebook και 50.000 στο Instagram. Μπορείτε να δείτε αντίστοιχα τις ενέργειες που έγιναν στην κατεύθυνση αυτή. Όσον αφορά την εσωτερική επικοινωνία για την ενημέρωση των μελών, των ΜΜΕ και των λοιπών φορέων, έχουμε στείλει συνολικά στα 3 χρόνια 2.700 newsletter και emails. 15 newsletter στα 3 χρόνια στα μέλη του οργανισμού και στα ΜΜΕ, υπάρχει μια τακτική ενημέρωση. 180 συνολικά emails μελών, τοπικών ΜΜΕ, εθνικών και τουριστικών ΜΜΕ, 2.700 emails, με υψηλό ποσοστό που τα ανοίγουμε γύρω στο 40%. Αυτό είναι είτε καθαρά για λόγους εσωτερικής ενημέρωσης, για θέματα νομοθετικού ενδιαφέροντος που αφορά τον τουρισμό, είτε για τις ενέργειες προβολής που γίνονται. Όσον αφορά ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια και διοργανώσεις, έγιναν συνολικά 6 διοργανώσεις ημερίδων και σεμιναρίων. Υπήρχε διοργάνωση διημερίδες ηλεκτρονικού τουρισμού και digital marketing με εισηγητή τον Δόκτωρ Δημήτριο Μπούχαλ, ο οποίος θεωρείται από τις αφηντίες στο κομμάτι αυτό. Είχαμε διοργάνωση σεμιναρίου Grow Greek Tourism Online της Google σε συνεργασία με τον ΕΟΚ και το ΣΕΤΕ. Διοργάνωση συνάντηση με σκοπό τη συνεργασία για την δημιουργία θεματικών πακέτων θεματικού τουρισμού. Φέραμε δηλαδή σε επαφή και πληρώσαμε τους παροχείς υπηρεσιών θεματικού τουρισμού όπως είναι καταδυτικά κέντρα,
κέντρα τουρισμού, υγεία και άλλα, με τα τουριστικά γραφεία προκειμένου να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν αντίστοιχα θεματικά πακέτα και να τα προβάλλουν προς τα έξω. Έγινε διοργάνωση καλά σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ενωπιών Νεμαίας, ο οποίος αποτελεί μέλος από πέρσι του τουριστικού οργανισμού. Υπήρξε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με ευγενική χορηγία της Club Hotel Καζίνο, όπου πάλι γεφυρώσαμε τους εινοπαραγωγούς με τους επιστημιστές και τους καινοτόμους προκειμένου να συμπεριλάβουν ετικέτες από την ΕΜΕΑ στους καταλόγους τους, στα καταστήματά τους και στα εστιατόρια. Έγινε διοργάνωση συνάντηση για την πρόθεση του θερμαλιστικού τουρισμού και διοργάνωση μερίδας τουρισμού στο πλαίσιο της έκθεσης Κορυφαίας 2016 σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορυφαίας, φέτος που έγινε στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο. Όσον αφορά τις πιστοποιήσεις, εκεί έγινε ένα μεγάλο βήμα. Φέτος ο Οργανισμός Τουρισμού Μητρακίου πιστοποιήθηκε. Είναι σίγουρα ο πρώτος οργανισμός τουρισμού στην Πελοπόννησο που έχει λάβει πιστοποίηση ΕΛΟΤ 2009. Δεν ξέρω αν είναι και από τους ελάχιστους στην Ελλάδα. Για παροχή υπηρεσιών προβολής τουριστικού προορισμού. Αυτή ήταν και μια προϋπόθεση την οποία έπρεπε να καλύπτουμε προκειμένου ο Επίτροπος να εγκρίνει την εισπράξη ενταλμάτων από το Δήμο κατά κύριο λόγο για υλοποίηση ενεργειών marketing. Ήταν μια διαδικασία και ένα αρκετά μεγάλο κόστος, το οποίο αντιμετωπίσαμε, ωστόσο το έχουμε πλέον και μπορούμε να βοήθησε πάρα πολύ και ο κύριος Δήμος στην κατεύθυνση αυτή, στο να υπάρξει αυτή η διαφήμιση και ο Δήμος γενικότερα και θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Όσον αφορά υποστήριξη εκδηλώσεων, φεστιβάλ αθλητικών διοργανώσεων, ο τουριστικός οργανισμός υποστήριξε σχεδόν κάθε πρόταση που ήρθε υπευλήθη. Συνολικά έγιναν 35 εκδηλώσεις, φεστιβάλ διοργανώσεις, τα οποία υποστήριξε με διάφορους τρόπους ο τουριστικός οργανισμός Λουτρακίου και υπολογίζεται ότι έχουν αποφέρει περισσότερο από 100.000 διεκδηλώσεις σε εξωτερικό του Δήμου. Η υποστήριξη έχει να κάνει πολλές φορές με επικοινωνιακή υποστήριξη και έχει να κάνει και με παροχή ειδικών εκπτώσεων για τα επιστημιστικά καταστήματα, τα ξενοδοχεία, το ΣΠΑ ή άλλες επιχειρήσεις του Δήμου, προκειμένου ότι οι επισκέπτες των διοργανώσεων να έχουν ένα κίνητρο να πηγαίνουν στις τοπικές επιχειρήσεις με κάποιο εκδοτικό κουπόνι ή άλλες μορφές. Βέβαια, έχουν γίνει και πάρα πολλές άλλες διοργανώσεις, κατά περίπτωση. Έτσι, ενδεικτικά αναφέρονται τα παραλία μαθητικά πρωταθλήματα σκακιού, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kickboxing 2016, τα Special Olympics 2016, άλλες διοργανώσεις όπως το Πολυδακτικό Δήμο Λουτρακίου, τον κάθε χιλιόμετρο Λουτρακίου, το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, το θέατρο που γίνεται κάθε χρόνο, Άγνος και Ενέργεια, Πορεινό Αγώνα Γερανίων, το Splash, το τουρνουά Water Polo, το Φεστιβάλ, το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τζούντο, το Φεστιβάλ Λουτρακίου που γίνεται κάθε καλοκαίρι, το Οδύσσια Φεστιβάλ στο Σκήνο, το τουρνουά Βόλεϊ Παλεμάχων και άλλες βέβαια πολλές διοργανώσεις πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες που γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα νέα μέλη, φέραμε κοντά μας 35 νέα μέλη σε αυτά τα 3 χρόνια λειτουργίας. Αυτά είναι αυτά που βλέπετε, κάτω από το τόμο, Τζίνα Γκουβίλα, οι δύο εργατορίε που βέβαια ήταν σημαντική μεταγραφή για μας, επίσης ο Σύνδεσμος Ενωπιών Νεμαίας, τα ταξί του Λουτρακίου, ο Σύλλογος Αυτοδητών Λουτρακίου, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Σχήμου, οι οποίοι βέβαια συμμετέχουν ενεργά, ενημερώνονται και στηρίζουν τις δράσεις του οργανισμού. Συνολικά, ο οργανισμός αυτή τη στιγμή απαριθμεί 181 μέλη. Έχουμε να κάνουμε με 30 ξενοδοχεία, 100 επισκεπτικά, 11 τουριστικά γραφεία και 40 επιχειρήσεις τουριστικές διαφόρων μορφών. Αυτά όσον αφορά τον απολογισμό των πεπραγμένων. Έχουμε κρατήσει σημειώσεις από αυτά που υπόθηκαν κάτω τους χαιρετισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Δήμαρχος σε συνεργασία με το Επιμελητήριο για την ένταξη του τουριστικού οργανισμού στο πρόγραμμα ΕΝΤΕΡΕΚ. Χρειαζόμαστε ενίσχυση αυτή τη στιγμή. Η βιωσιμότητά μας εξυπηρετείται από τις συνδρομές των μελών και είναι λίγο ωριακή.
Ο οργανισμό μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Έχει πολλά πράγματα. Όσο να χρειάζεται χώρους, χρειάζεται έσοδα, χρειάζεται προσωπικό. Η γραμματέας μας, η κυρία Ρετονιώτη, την οποία θέλω να ευχαριστήσω θερμά, έχει βάλει πάρα πολύ πλάτη και δώσει την πληθή στον οργανισμό. Αλλά μερικές φορές είναι μόνη της. Βοηθάμε όλοι εθελοντικά, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί παράλληλα από κάτω και η βάση που να μπορούμε να υλοποιούμε ακόμα περισσότερες ενέργειες και να ανταποκρινόμαστε και στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις της λειτουργίας αυτού του τουριστικού οργανισμού. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε με κάποιους τρόπους να εξασφαλίσουμε και χέρια, να το πω έτσι, και οικονομική υποστήριξη. Επίσης είναι εξαιρετική ιδέα του κυρίου Δήμα για την επέκταση των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων προκειμένου να αγκαλιάσουμε όλο τον νόμο Κορινθίας και ο Λουτράκη Tourism Organization να γίνει Corinthian Tourism Organization, που είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει, αλλά και σε αυτή την περίπτωση προποθέτει τη στήριξη της περιφέρειας, της πολιτείας, των Δήμων, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο, εφόσον βέβαια συμφωνηθεί. Και πάντα υπολογίζουμε στην στήριξη της περιφέρειας, αυτά που είπε ο κ. Περδίτσης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια, μας έχει αγκαλιάσει την πρώτη στιγμή και βάλει τον οργανισμό από την αιγύρια της, που έχει χρηματοδοτήσει τη διενέργεια διαφόρων fan trips. Ωστόσο, θέλουμε να ζητήσουμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε υποβάλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης για την διετία 2017-2020 στην περιφέρεια. Θέλουμε να ζητήσουμε τον κύριο Περιφερειάρχη να το δει ζεστά και να βρεθούμε τρόποι προκειμένου αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο που δεν είναι μόνο για το Λουτράκι, είναι για όλη την Κορινθία να πει την υποστήριξη. Αυτά ήθελα να πω σαν απολογισμό. Δεν ξέρω αν υπάρχει πάνω σε αυτά κάποια ερώτηση. Βέβαια, στον απολογισμό υπάρχουν δύο ακόμα τοποθετήσεις. Από το επιμελητήριο και μία από την κυρία Σαφισλή από την Διόρυγα. Καλησπέρα σε όλους. Από τη μεριά μου έχω μόλι ένα χρόνο στο δημόσιο της ΑΕΔΗ και πραγματικά φροντίσαμε αφού τακτοποιήσαμε τα τμήματα μας, δηλαδή δημιουργήσαμε ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, ολοκληρώσαμε τις επισκευές μας και αμέσως τον Ιούνιο του 2016 ανταποκριθήκαμε κοιτάζοντας αυτό που είναι και τις εικόνες για να μην σε λέω άλλα εγώ και άλλα βλέπετε εκεί. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα που μας έγινε από τον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης του Λουτρακίου και πραγματικά είναι από τις λίγες περιοχές της χώρας που υπάρχει ένας τέτοιος οργανισμός και κινείται σε τέτοιες κατευθύνσεις ώστε να δώσει αναπτυξιακούς στόχους στην πόλη. Ανταποκριθήκαμε σε αυτό το κάλεσμα γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Κανείς στην κρίση δεν πρέπει να είναι μόνος του. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, η Διόρυγα δεν συμμετείχε σε αυτό. Έχει μόλις ένα εξάμηνο στη συμμετοχή της εδώ. Μας αγκάλιασαν και τους αγκαλιάσαμε. Φροντίσαμε με τις δράσεις μας να φέρουμε κόσμο και στο Λουτράκι και στην χώρα. Φροντίσαμε οι δράσεις μας να είναι ανοιχτές στην κοινωνία. Φροντίσαμε όλοι οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν εκεί να μείνουν στα ξενοδοχεία μας, να μετακινηθούν με τα ταξί, να φάνε στα εστιατόρια μας. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν προλάβαμε το προηγούμενο χρόνο το 2016 και κάναμε δύο διοργανώσεις. Η μία ήταν το Swing 10 Now, για το οποίο θα δείτε ένα αρκετά καλό βίντεο μετά. Και η δεύτερη ήταν το κανόε καγιάκ. Εδώ να πούμε ότι συμμετείχαν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα σε αυτά τα αθλήματα και κυρίως στο κανό συμμετείχαν και άνθρωποι από το εξωτερικό. Μπορούμε να δούμε το μικρό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Αξιοποιώντας ένα φυσικό πλούτο που έχει η χώρα μας, που είναι το κανάλι μας, είναι η Διόρυγα. Thank you.
παρόμοιες δράσεις θα κάνουμε συνέχεια, ούτως ώστε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό. Επίσης, έχουμε δεσμευτεί ότι σε όλες τις εκθέσεις που συμμετέχουμε πια σαν διόρυγα στα πλαίσια της εξωστρέφειας, θα συνοδεύονται πάντα από τα προοπτικά έντυπα που έχει βγάλει ο οργανισμός, ούτως ώστε παντού όπου πηγαίνουμε να προβάλλουμε το Λουτράκι ή τον τόπο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία μας και τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία μας και τώρα. Ακόμα και για να συμπλήρωσε λίγο σε όσα είπε η κυρία Διευθύνου Ασύρωπος της Διόρυγας, μία συμπλήρωση για την αρχή. Τα δύο γεγονότα τα οποία αναφέρθησαν και προβλήθηκαν έλαβαν χώρα το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Αυτό λέγεται στην πράξη επιμήκυνση της οριστικής περίοδου. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την διακόπη. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σαγκισλή. Σίγουρα ο σημός της Κορύφου αποτελεί το σημαντικότερο, ας πούμε, αξιοθέατο της περιοχής και ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα στην Ελλάδα, η οποία είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και σίγουρα με αυτές τις διοργανώσεις το πετυχαίνουμε. Να συνεχίσουμε με την παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού και του συλλογισμού κρίσης οικονομικού του 2016 από τα μία που έχουν δώσει την τάση. Θα τελειώσουμε λίγο με τα τυπικά θέματα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη ενότητα που έχει να κάνει με την απαλλαγή των απεργόμενων του Συμβουλίου που καθευθύνει και μετά προχωρήσουμε με τον προορισμό του νέου ρυσού, τον προγραμματισμό, την έκθεση συλλογών και βεβαίως τοποθετήσεις σχετικά με τις προοπτικές και τις άλλες ιδέες που μπορούμε να κάνουμε. Καλησπέρα και από εμένα, σαν εκπρόσωπο, σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος του Διοικητικού Γραφείου και Ταμείας του Οργανισμού. Να σε ενημερώσουμε λοιπόν για τον ισολογισμό και ταμιακής διαχείρισης με την Ταμεία του 2016. Το αρχικό ταμιακό υπόλοιπο λοιπόν, συγγνώμη, αποσπασματικό ήταν 4.591.37. Που βρήκαμε την πρώτη του 2016 που είχαμε στο ταμείο μας. Εισπράξαμε λοιπόν από συνδρομές μελών 8.754, από έλτιο assets και κυρίως από το χάρτη, το τουριστικό χάρτη που εκδίδει ο Οργανισμός Συνεργασία με την Κιόπτιζε 1.947,20, έσοδα από παροχή υπηρεσιών από περιοχόνησος ΑΕ 27.714, έσοδα από παροχή υπηρεσιών Δήμων Λουτρακίου, Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων 24.564,40, λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών ΕΠΕ από η Δερίβα 620 ευρώ, το σύνολο χρήσης λοιπόν είναι 63.599,60 και το σύνολο χρήσης με το αρχικό ταμιακό υπόλοιπο το 2016, 68.190,97. Πληρωμές δαπάνες. Συμμετοχή σε εκθέσεις, 5.536,64. Λήψη υπηρεσιών μάρκετινγκ, 10.806,10. Λήψη υπηρεσιών υποστήριξης website, 5.077,80. Λήψη υπηρεσιών λογιστικής φοροτεχνικής υποστήριξης, 1.483. Οδηγορικά μετακινήσεις 159,70. Έξοδα για την υλοποίηση των FAM TRIPS 14.253,29. Η αγορά ενός λάπτοπ 550,01. Η αναμαγωσοστική κάλυψη εκδήλωσης, μιλάμε για το Οδύσσια Βέστιβα που έγινε πρώτη φορά φέτος και το καλύψαμε εμείς, 1.240 ευρώ. Γραφική ύλη 253,97. Έξοδα φιλοξενίας δεν έχουμε, λοιπά έξοδα 378,09, η μισθοδοσία μας 9.645,26, διάφορα τραπεζικά έξοδα 163,75, έντυπα διαφήμιση 6.235,46, υλοποιήσαμε φέτος την ανατύπωση και τον νέο σχεδιασμό του προσπέκτου στο οποίο σας έδειξε και ο Πρόεδρος, ΟΤΕ 755,88. Σύνολο 56.538,95,
Εισπράξαμε από Δήμο του Τραγίου οφειλές του 2015-18 728,28, παρακράτηση πόρου από δημόσιες υπηρεσίες 2.794,40, οφειλές επιστωτές προμηθευτές του 2015, 480,60, οφειλές επιστωτοσία ΙΚΑ πόρων 2016, 1047,51, οφειλές ΙΚΑ πόρων 2015, 1075,71, πληρωμές υποχρεώσεων και φόρων, υποχρεώσεις δηλαδή σε προμηθευτές και οι φόροι 29,839,18, εγγυητικές επιστολές που καταθέσαμε για τα τιμολόγια του Δήμου 367,40, ταμιακό υπόλοιπο λοιπόν από δημοτικό 31-12 του 2016, 35.017 και 24 και σύνολο κρίσης με τελικό ταμιακό υπόλοιπο 68.190,97. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον ισολογισμό και την ταμιακή διαχείριση με 31-12 του 2016, την έκκληση της εξουσίας σε δυνάμει την εκκλησία. Ευχαριστούμε τον κύριο Βλάση. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η έκθεση Επιτροπής Διαχειριστικού και Οικονομικού Ελέγχου. Την διαβάζω, ελέγξαμε όλα τα βιβλία του Βασιλείου του Ιστορικού Προβλήματο και Ανάπτυξη του Ιταλικού και πραγματοποιήσαμε τον νομικό και διαχειριστικό έλεγχο για το 2016. Στη διάθεσή μας τέθηκαν όλα τα στοιχεία και ένα από αυτά να απαραίτητα τον έλεγχο. Διαπιστώσαμε ότι όλα τα οικονομικά στοιχεία συμφωνούν με αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο Σόρδο Εξόδου και στον ισολογισμό ταμιακής διαχείρισης και επίσης είναι σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνέλευσης και της Ευχαριστικής Επιτροπής. Μητράκη του Στήσου του 2017, Ταμείο της Επιτροπής, Ελένη Ζερβού, Σοφία Φιλιππίδη. Κατόπιν αφών, περνάμε στο τέταρτο θέμα, που είναι η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. Άρα, παρακαλώ εδώ τα μέλη, εάν έχουν κάποια ερώτηση, παρατήρηση, ένσταση όσον αφορά τον διοικητικό απολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, να το θέσουν προκειμένου να προχωρήσουμε στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου του απερχόμενου από κάθε ευθύνη. Υπάρχει κάποια ερώτηση, υπάρχει κάποια παρατήρηση όσον αφορά τον απολογισμό απεσταλμένου. Εγκρίνουμε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, υπάρχει κάποια αντίρρηση. Ομόφωνα. Προχωράμε στον ορισμό, στο πέμπτο θέμα, που είναι αφορά τον ορισμό του, των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εδώ πέρα επίσης να διευκρινίσουμε λίγο, είναι γνωστό, αλλά να το επισημάνουμε ότι βάσει του καταστατικού του διοικητικού οργανισμού οι θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι θεσμοθετημένες και αντιστοιχεί μία θέση σε κάθε φορέα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν μέλη από έναν φορέα να πάρουν περισσότερες θέσεις. Έτσι έχουμε εξασφαλίσει, αν θέλετε, εκ προημίου την αντιπροσωπευτικότητα των φορέων του τουρισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τουριστικού Οργανισμού. Άρα, οι εκλογές που γίνονται δεν γίνονται με την παραδοσιακή μορφή, αλλά οι φορείς που έχουν την θέση σε κάθε, κάθε θέση στο Συμβούλιο ορίζουν τους εκπροσώπους για την επόμενη τριετία. Στη συνέχεια, συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι των φορέων προκειμένου μεταξύ τους να συσταθούν στη σώμα και να μοιράσουν τις θέσεις προέδρου του Προέδρου μελών, ταμεία μελών κ.ο.κ. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ζητήσει από τους φορείς την εκπροσώπηση για την επόμενη τριετία. Το επιμελητήριο μας ενημερώνει ότι ορίζει ως εκπρόσωπο τον πρόεδρο μας Σίμνα Νόπουλο με αναπληρωτή τον κύριο Αθανάσιο Γιώκα. Η Ένωση Ξενοδόχων μας ενημερώνει ότι θα παραμείνουν οι ίδιοι εκπρόσωποι μέχρι τις εκλογές για την ανάπτυξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων. Ο Ξένιος Ζεύς ορίζει τον πρόσβασιμο εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Κόγκη, πρώτον αντιπρογραμματικό Δημήτρη Θημή και δεύτερον αντιπρογραμματικό Δημήτρη Γεωργίου. Η Κλάβο Τέλη Καζίμου Μητράκη, τον Ιωάννη Βραχάτη, Διευθύντη Περιφερειακής Επικοινωνίας και αναπληρωτή τον κύριο Γιάννη Τσεκούρα. Η Sport Camp, τον κύριο Καραβούλη με την κυρία Νάνου Μαγιάννα αναπληρώτρια και τα τουριστικά γραφεία, τον κύριο Δημήτρη Βλάση, με αναπληρωτή τον κύριο Δημήτρη Λέισου. Αυτά αποτελούν και τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Πνευματικά λοιπόν, στην επόμενη συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει στο σώμα και θα ενημερωθείτε για την αντίστοιχα την κατανομή των θέσεων. Στο έκτο θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ζητήσει να μπει λήψη απόφαση σε επέκταση θητείας του Προέδρου. Ο κύριος Δήμαρχος θα συνεχίσει για το θέμα. Βάσει του άρθρου 28 όσον αφορά
τη θητεία το Συμβούλιο στη θέση του Προέδρου, δύναται να εκλέγεται το ίδιο πρόσωπο για δύο συνεχόμενες θητείες. Εκτός, εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Δεδομένου ότι ο απερχόμενος Πρόεδρος έχει εξαργήσει τη δεύτερη θητεία και εφόσον τα μέλη του ΔΣ επιθυμούν να είναι εκ νέου υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου, ο κ. Σπυρίδων Καραβούλης, προτείνω, όπως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ανάλογα. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί στην επόμενη συνεδρία του νέου ΔΣ για σύσταση σε σώμα, εφόσον δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Το τελευταίο ΔΣ που είχαμε κάνει, πήραμε μια ομόφωνη απόφαση. Γι' αυτό το φέρνουμε και θέμα στη Γενική Συνέλευση, ώστε να επεκταθεί η θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τουλάχιστον για μια διετία ακόμα. Έχει πάρθει ομόφωνη απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο και περιμένουμε και την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να επεκταθεί από δύο θητείες να γίνει τρεις θητείες η Προεδρία του Προέδρου σαν εκπροσώπου ότι μπορεί ο ίδιος να είναι για τρίτη συνεχή φορά. Έχει κάποιος αντίρρηση στο συγκεκριμένο θέμα. Ομόφωνα αποφασίζεται. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του ΕΔΙΟ. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι αυτή η απόφαση θα ληφθεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Από την πλευρά μου δεν έχω παντρευτεί κάποια καρέκλα. Ούτε θέλω να κουράσω, ούτε θέλω να κουραστώ. Άρα, επειδή έχω συζητήσει και με τα μέλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση, να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται στο ΜΕΛΤΙΟ και νέο αίμα από διάφορους φορείς. Οπότε είναι σημαντικό όλοι μαζί να εργαστούμε. Δεν είναι μόνο η θέση του Πρόεδρου. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα είναι μια συλλογική προσπάθεια. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και οι ενέργειες υλοποιούνται συλλογικά. Ευτυχώς ή δυστυχώς, καμιά φορά το πρόσωπο του Πρόεδρου συγκεντρώνει λίγο περισσότερη κριτική. Θεωρώ όμως, πιστεύω ότι έτσι όπως λειτουργούμε, έχουμε διασφαλίσει, όπως είπαμε, την αντιπροσωπευτικότητα και την δημοκρατικότητα στις αποφάσεις μας και έτσι θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να προχωρήσουμε τυπικά στην εκλογή της νέας Επιτροπής Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου για την επόμενη διετία. Μπορούμε να έχουμε δύο υποψηφιότητες, δύο θεωρητές από τα μέλη. Δεν είναι κάτι προφανώ, αλλά πρέπει να έχουμε μια επιτροπή για οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο. Προτείνω τους ίδιους, αν δεν έχουμε κάτι να άλλο. Θα παραμείνουν οι ίδιοι. Δήμαρχε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ο κ. Αδερφόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Να, καλά. Δέχεται η κυρία Ζερβού και η κυρία Φερρυπίνη. Είναι καλά, είναι εδώ. Ομόφωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε με τον προγραμματισμό ενεργειών του 2017. Δεν έχω το βήμα, οπότε θα συνεχίσουμε λίγο από εδώ, αν μου επιτρέπετε. Θα είμαι σύντομος. Φυσικά, η ενέργεια της επόμενης τριετίας είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται δυναμικά και διαρκώς. Ωστόσο, έχουμε ήδη προχωρήσει σε κάποιο σχεδιασμό, γιατί ήδη έχει εκδηθεί από την Δημοτική Επιτροπή Τουρισμού η εισήγηση του τουριστικού οργανισμού, προκειμένου στη συνέχεια να εκδηθεί ως εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Άρα έχει ήδη υλοποιηθεί ένας πρώτος σχεδιασμός. Από εκεί πέρα, βέβαια, οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν έχουν να κάνουν με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Αναλυτικά, λοιπόν, να σας ενημερώσω.
Σε συνεργασία με τον Δήμο και την Αγία Παραχώρα Αγίων Θεοδόρων έχουν προγραμματιστεί συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις του Μιλάνου τον Απρίλιο 2017. Έχει ήδη υλοποιηθεί. Αυτό είναι και ένα θετικό για το τουριστικό σχολείο που μπορεί με ευελιξία να υλοποιεί ενέργειες παρακάμπτοντας μερικές φορές χρονοβόρες τυπικές διαδικασίες. Στη Γαλλία το Σεπτέμβριο του 2017, τη World Travel Market στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο του 2017 και στην Πολωνία την Greca Panorama το Δεκέμβριο του 2017. Στις εκθέσεις αυτές ο Δήμος θα συμμετέχει στο περίπτερο της περιφέρειας Πελοποννήσου που ευγενικά μας παραχωρεί για την τροβολή μας. Έχουν προγραμματιστεί διοργανώσεις B2B workshops σε αγορές τόπους Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισραήλ. Έχουν προγραμματίσει ενέργειες για στοχευμένη προβολή σε ραδιόφωνο και έντυπα που αφορά, όπως είπαμε, την αγορά των Αθηνών για τόνους επισκεπτόμενων εκτός σεζόν, τρίμερο Αγίου Πνεύματος, φθινοπορεινές αποδράσεις στο Βουδράκι, Χριστούγεννα στο Βουδράκι, διοργάνωση νέων fan trips και press trips για εξειδικευμένες αγορές, δημιουργία τουριστικών πακέτων θεματικών μορφοτουρισμού, δημιουργία θεματικών βίντεο για την προβολή του οργανισμού, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Αυτά είναι λίγο επιγραμματικά οι ενέργειες που έχουμε προγραμματίσει. Αναλυτική ενημέρωση βέβαια θα σας παρέξει το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις σταθεί σε σώμα στο επόμενο διάστημα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αποφασίσουμε για τις συνδρομές του 2017. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να παραμείνουμε στα ίδια επίπεδα. Να παρακαλέσουμε καμία να εισηγηθεί το κράτος. Λοιπόν, η πρόταση του χρόνου Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις συνδρομές είναι η Ένωση Ανθρώπων Πολιτείας 1.500 ευρώ, ο Σύλλογος Ξένιος ΖΕΦ 2.000, τα ταξιδιωτικά γραφεία 1.000, το Επιμελητήριο Πολιτείας 1.000, Κλάποντα Καζίνο Λουδράκη 1.000, Sport Camp Group 1.000, Λιμενικό Ταμείο 1.000, Συνεταιρισμός Αυτοκινητιστών του Τραγιού, τα ταξί 500, Σύνδεσμος Συνοποιών ΕΜΕΑ 500, Διόρυγα Κορύφου ΑΕΠΣΙΛΟΝ 500, Ένωση Επαγγελματιών Σμήνου 100, Ειδικές Τουριστικές Εγκαταστάσεις 200, όπως ας πούμε είναι η Waterfront, Επιχειρήσεις Τουριστικού Ενδιαφέροντος 100, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Βίλας 80 και Μονική Φορείς Σύλλογη 50, Λιβές Επιχειρήσεις 50. Ναι, η τουριστική Λουδρακίου είναι μηδέν, δηλαδή δεν παίρνουμε κάτι από την τουριστική Λουδρακίου η οποία διαχειρίζεται το ΣΠΑ βάσει συμφωνία. Αυτή είναι η πρότασή μα. Αν υπάρχει κάποια αντίρρηση, κάποια πρόταση διαφορετική. Εάν θέλει κάποιο να αυξήσουμε τι συνδρομέ, σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα το εξετάσουμε. Συνεκτιμούμε από τη μία, όπως είπαμε, την οικονομική κατάσταση γενικότερα που υπάρχει. Σίγουρα τα χρήματα αυτά, όπως το είπαμε, δεν επαρκούν για πάρα πολλά πράγματα. Συντηρούν τον οργανισμό και καλύπτουν τις λειτουργικές του δαπάνες. Ωστόσο, το αναπτυξιακό του έργο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από άλλους χώρους. Σίγουρα όμως, προκειμένου να έχουμε την αυτονομία μας, την ανεξαρτησία μας, είναι σημαντικό να εισπράττονται αυτές τις συνδρομές. Αυτή είναι η έλλειψη των συνδρομών. Εφόσον συμφωνούμε, υπάρχει κάποια αντίρρηση όσον αφορά τις συνδρομές, κρίνουμε. Ομόφωνα, προχωράμε στην έκθεση προϋπολογισμού τώρα για το 2017, προκειμένου να κλείσουμε τα θέματα της συνέχισης. Τα έσοδα λοιπόν όσον αφορά τον προϋπολογισμό είναι από συνδρομές μελών. Είναι αυτά που σας διάβασα προηγουμένως, να μην τα ξαναδιαβάσω, είναι 12.360 ευρώ και από προωθητικές ενέργειες 25.594. Όταν λέμε προωθητικές ενέργειες εννοούμε από τον τουριστικό κάθε 1.400, από τις εκθέσεις δηλαδή από το Δήμο Λουτρακίου 500 Αγίων Θεοδόρων 8.065 και πάλι ενέργειες προβολής από το Δήμο Λουτρακίου 500 Αγίων Θεοδόρων 16.129 ευρώ. Και έσοδα για farm trips, τα οποία λαμβάνουμε από την αναπτυξιακή Πελοποννήσου, 20.000. Σύνολο εσόδων 57.954 λοιπόν στον προϋπολογισμό. Στα έξοδα αμοιβές συνεργατών 9.396. Και λοιπά έξοδα 48.558. Σύνολο 57.954. Μπορείτε όλα να τα δείτε και στην
αναλογικά μπορούν να αναλύονται έτσι. Όλα στο φως. Εάν υπάρχει κάποια αντίρρηση ή κάποια παρατήρηση επί του προϋπολογισμού 2017, την κρίνουμε ομόφωνα. Ευχαριστούμε. Εδώ ολοκληρώνουμε τα θέματα της σημερινής διάταξης. Να κλείσουμε την γενική μας συνέλευση με τυχόν τοποθετήσεις, παρατηρήσεις, ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα που αφορούν με τον τουριστικό τουρισμό. Αν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί και την περιοχή βέβαια γενικότερα, υπάρχει κάποια τοποθέτηση, κάποια ερώτηση. Έχουμε καλυφθεί. Μία συμπλήρωση, τελευταία υπομονή. Θα ήθελα εκ μέρους όλων μας να καλωσορίσουμε τη νέα εποχή από Ποσειδώνα στο Poseidon Resort. Να το καλωσορίσουμε με ειλικρίνεια, αγάπη και συναδελφική αλληλεγγύη. Να στηρίξουμε το έργο μιας νέας διοίκησης για την ανάπτυξη και την προβολή Ποσειδώνα, καθώς επίσης και με το περιβαλλοντικό πλάνο που έχουν, αλλά και με την αύξηση της απασχόλησης που σχεδιάζουν. Επίσης, να πούμε ότι η λειτουργία σε νέες συνθήκες αυτής της μεγάλης πεντάστερης επιχείρησης της περιοχής μας, ουσιαστικά μας ανοίγει για πρώτη φορά μόνο ένα νέο κανάλι επικοινωνίας με τη μεγάλη αμερικανική αγορά και επελπιστούμε και προσδοκούμε αυτό να συντελέσει στα μέγιστα τόσο στην προσωπική, όσο και στην ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος μας, καθώς επίσης και να ετοιμαστούμε, να εκπαιδευτούμε τους πολυπληθείς αυτούς νέους επισκέπτες μας. Επίσης, κάτι που εγώ προσωπικά θέλω από καρδιάς να πω, είναι ότι 13 χρόνια στην περιοχή και συμμετέχοντας στα κοινά μας από την πρώτη σκέψη για τη δημιουργία του τουριστικού οργανισμού, είναι η πρώτη φορά που βλέπω τη διόρυγα της Κορίνθου να συμμετέχει στα κοινά της περιοχής μας. Μέχρι σήμερα, εγώ τουλάχιστον από τρία χρόνια, ήξερα ότι συμμετείχε σε άλλα κοινά. Να καλωσορίσουμε τη νέα αίσθηση συμμετοχής από πλευράς της διόρυγας της Κορίνθου στα κοινά της περιοχής μας, να ενσωματωθεί στην λειτουργία της κορινθιακής ζωής και της μητρακιωτικής ζωής και να συμβάλλει με τους τρόπους της και με τη διαχείρισή της στη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων που δημιουργεί στην περιοχή η Γιώργα. Και μία συνολική παρατήρηση για όλους μας, να ευχαριστήσω από καρδιάς για το γεγονός ότι η παρουσία του τουριστικού οργανισμού Μητρακίου περιόρισε πάρα πολύ τις μιζέρες και τα κοτσοπολιά στην περιοχή που διαπαρτίζεται πλέον από όλους τους επαγγελματίες της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου μας, έχει καταφέρει να διάλει τα αντίθετα οικονομικά συμφέροντα που προωθούν με κοινό σκοπό και στόχο. Σας ευχαριστώ και μια ακόμα φορά όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ναι, ο κύριος Δημάτος. Και εγώ συνοψίζοντας τη σημερινή γενική συνέλευση θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο την Διόρυγα που πραγματικά μας έχει βοηθήσει και στο έργο και την φορά που εμφανίστηκε, αλλά και όλους τους κλάδους που έχουν εμφανιστεί όλο αυτό το τελευταίο καιρό, το τελευταίο χρόνο, ας το πούμε, και συναποφασίζουν μαζί στο Δελτίο. Εγώ θα κάνω άλλη μια πρόσκληση σε όλους αυτοί που ίσως έχουν μια αντίθετη άποψη, μια αντίθετη ιδέα, μια ιδέα η οποία δεν συμβαδίζει με εμάς, να έρθουν να μας την παρουσιάσουν μαζί με τα σχέδιά τους. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Οι αποφάσεις που βγαίνουν δεν είναι αποφάσεις ούτε του Καραβού, ούτε του Γιώργου, ούτε του Θηδή, ούτε του Κόντι, ούτε του Βλάση. Είναι όλων μαζί και ένα προσπαθούμε όλοι μαζί να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε αυτό το τουριστικό προϊόν από τη μια γωνία μέχρι την άλλη σε όλο το Δήμο μας και γενικότερα να βοηθήσουμε όλη την Κορινθία. Ακούσατε και τον κύριο το Δήμαρχο του Ξυλοκάστρου τι λέει για μας. Πολλοί λένε για μας, αλλά εδώ πέρα η ντόπια αγορά πολλές φορές λέει τα αντίθετα. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ, να πω την αλήθεια. Εγώ
Είμαι ανοιχτός όχι μόνο το γραφείο μου, αλλά το ελληνικό θέλω να πω που συμμετέχουμε στην αστυνομική συνέντευξη ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε ιδέα έχετε για να την έχετε, να την φέρετε, να την παρουσιάσετε. Και εδώ είμαστε να τη δούμε πάντα με ένα θετικό μάτι, να προωθήσουμε εφόσον είναι κάτι καλό για όλη την πολιτεία. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλω να πω το εξής με την ιδιότητά μου ως μέλος της μόνιμης επιτροπής περιβάλλοντος της Βουλής. Είναι θέματα τα οποία τα έχουν ήδη θίξει με πολύ διακεκριμένους επιστήμονες. Πιστεύω ότι το να εισαγάγω το θέμα για συζήτηση ή για πληροφόρηση στην επιτροπή της Βουλής πιστεύω θα έχει θετικά αποτελέσματα σχετικά με την οποιαδήποτε πληροφόρηση που μπορεί να αποκτήσει. Είμαι λοιπόν διαθέσιμος προς αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τους επίσημους που ήταν κοντά μας. Να μεταφερθούμε στον χώρο της ανοιχτής πισίνας του Λουτράκη Θερμανσπά. Μας περιμένει μια έκθεση που είχε ετοιμάσει ο κ. Δήμαρχος. Ένας μικρός